Καλησπέρα σας. Τα πάντα όλα και πάλι μαζί σας. Αγαπητοί μας φίλοι, η αγαπημένη σας εκπομπή. Και απόψε έχουμε ένα αφιέρωμα στην ιστορική ομάδα εδώ του συνοικισμού, δίπλα μας, τον ιστορικό Κύψελο. Πριν όμως μπούμε στα διαδικαστικά και να γνωρίσετε τους καλεσμένους μας, θα πούμε ότι τα τηλέφωνα είναι στη διάθεση της εκπομπής, στη διάθεσή σας, 2741-081-305 και 83-008. Να πείτε ό,τι θέλετε, να πείτε τη γνώμη σας, να πείτε γενικά ό,τι μπορείτε να θέλετε να καταθέσετε στην εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι, παιδιά. Η Κόρδος κέρδισε, πήρε την πρώτη νίκη, έτσι. Επιτέλους. Λοιπόν, επιτέλους, γιατί η πρώτη νίκη δεν πιάνεται στα χαρτιά. Εντάξει, την πήραμε στα χαρτιά και πιστεύω ότι απόψε θα πούμε και δύο λογάκια για την Κόρδο, διότι έχουμε και τον Παύλο τον Καρατζάουλη, πρώτος καλεσμένος. Παρακαλώ, τερματοφύλακας του Κύψελου. Είναι ο παίκτης που ήταν πέρσι τρίτος στη τάξη τερματοφύλακας στην Κόρυδο. Πρωταθλητής δηλαδή της τέταρτης εθνικής. Έχουμε τον προπονητή του Κύψελου, τον Βασίλη τον Κογιόπουλο. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Και τέλος έχουμε τον Σπύρο τον Γκαλατζή, το μέλος της διοίκησης, ο οποίος. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο οποίος απόψε αντικαθιστά τον κύριο Κώστα Κοντογιαννάκη, τον πρόεδρο, και να τον πούμε και αιμοδότη της ομάδας. Θα τα πούμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Ομαδικά τα ακούω το καλησπέρα, γιατί το είπα επιμέρους, έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον Βασίλη τον Κοκκιόπουλο, ο οποίος είναι προπονητής της ομάδος, να μας πει δύο λόγια για τη φετινή προσπάθεια που γίνεται και βλέπουμε όλοι και καμαρώνουν οι φίλαθλοι, οι φίλοι του Κύψελου, της ποδοσφαιρομάνας ομάδας του Κύψελου. Είναι στην πρώτη θέση μαζί με μια άλλη πολύ καλή ομάδα ιστορική, και αυτή, το Τενεάτη Αθηκείο. Λοιπόν, Βασίλη, σε ακούμε. Καλησπέρα καταρχήν και στους ακροατές σας και σε εσάς. Αυτή η προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει ο Κύψελος φέτος, θέλω να πω ότι έχει ήδη αρχίσει από πέρσι. Πέρσι όταν ήρθα στην ομάδα, η ομάδα ήταν κάπως μπορώ να πω διαλυμένη. Σιγά σιγά οργανώθηκε με τη βοήθεια του κ. Κοντογιαννάκη. Το Δεκέμβρη πήραμε δύο παίχτες με την εισήγηση τη δικιά μου. Η ομάδα έκανε κάτι το καταπληκτικό στο δεύτερο γύρο. Πρωταθλήτρια ομάδα του δεύτερου γύρου, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς, ήταν πρωταθλήτρια ομάδα του δεύτερου γύρου. Είχε 14 παιχνίδια ήττη και χωρίς να έχει πάρα πολλούς παίχτες στη διάθεσή της, γιατί είχαμε ίσα ίσα 14 και φτάσαμε και σε κάποιο σημείο να μην έχουμε ούτε αλλαγή να κάνουμε, για να ξέρεις, Βασίλη, και εσύ θα τα ξέρεις αυτά. Ναι, ήμουν και είμαι κοντά. Είσαι κοντά και τα έβλεπες. Και φέτος ξεκινώντας, είπαμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή, να φύγει ο Κύψελος από αυτό τη β' κατηγορία που λέμε, και να πάει στα σαλόνια τα μεγαλύτερα, στην Α. Ήδη τα παιδιά τα οποία υπήρχαν είναι και φέτος, δεν αλλάξαμε καθόλου το ρόστερ της ομάδος. Ίσα ίσα πήραμε δύο παιδιά, όπως είναι ο Παύλος, ο οποίος ήρθε από την Κόρθο που είχε πάει δανεικός, μαζί με τον Μαλαχάτη, τον Παναγιώτη. Ήρθαν τα παιδιά αυτά από την Κόρθο, πήραμε και κανένα δύο παιδιά ακόμα, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ομάδα 10 αγωνιστικές να φιγουράρει στην πρώτη θέση. Σίγουρα το πρωτάθλημα είναι από τα πιο δύσκολα φέτος. Είναι ομάδες αναβαθμισμένη, όπως λες. Είναι 16 ομάδες, ιστορικές ομάδες περισσότερες, που έχουν παίξει και στην Α και στη Β. Και η βαθμολογία από μόνη της δείχνει ότι πραγματικά μέχρι το τέλος θα είναι ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα των τελευταίων εποχών. Ο Κύψελος πάει πρώτος, έτσι, μαζί με τον Τενεάτη με 23 βαθμούς. Παύλο Καρατζάουγλου. Εδώ το γήπεδο του συνοικισμού δίπλα μας είναι κάστρο απόρθητο, έτσι. 25-0 ή 24-0, κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχεις 0 παθητικό, εσύ έχεις αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Έχω αγωνιστεί, όχι σε όλα, νομίζω δύο παιχνίδια είναι που, ή τρία που δεν έχω αγωνιστεί. Σε όλα τα υπόλοιπα, σε σύνολο, ξέρω, έχουμε παθητικό 6. Στο συνοικισμό συνέδρα μας δεν έχουμε δεχθεί ακόμα τέρμα. Νομίζω 24 είναι υπέρ. Νομίζω, ναι, αν θυμάμαι καλά, 24-25. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είναι όλο νίκες. Όλα νίκες και χωρίς να δεχτούμε τέρμα. Πολύ ωραία. Το πέρασμά σου από την Κόρυδο, τι εμπειρίες σου έδωσε? Σίγουρα μου έδωσε πολλές εμπειρίες και προπονήθηκα, έγινα πιστεύω καλύτερος. Ήμουνα με πολύ καλούς τερματοφύλακες στην Κόρυνθο και όσο να είναι... Το Δημαράκη χρονιά... και τον Αρχοντάκη, έτσι. Και τον Σουμουλίδη. Τον Νίκο Σουμουλίδη. Όσο να είναι μια χρονιά μαζί τους, με παίχτες που έχουν παίξει στη Γάμα και στη Β' Εθνική, σίγουρα παίρνεις πολλές εμπειρίες από αυτούς. Παύλο, όταν ένας παίχτης πηγαίνει από τον Κύψελο
παράδειγμα. Έτσι, λέμε ονομαστικά τώρα, ναι. Έτσι, γιατί είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα. Από τον Κύψελο και πήγαινε στην κόρη. Αγωνίζεται. Έστω και τρίτο θερματοφύλακα. Έπαιξε μερικά παιχνίδια κυπέλου. Μπήκε κατά αλλαγή, νομίζω σε μερικά, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά που ξαναεπιστρέφει στον Κύψελο, δηλαδή από την τέταρτη εθνική, από τη γάμα εθνική ενδεχομένως, έτσι, που είναι η κόρη του Σόδο, έχει κάποια απογοήτευση, όχι σχετική, δεν μπορώ να το πω απογοήτευση, μια κάποια έτσι, κάπως, είναι αυτό που λέμε, αισθάνομαι κάπως. Το νιώσε αυτό. Αυτό το νιώσα. Εντάξει, να μην πούμε και ψέματα, όσο να είναι, αλλά. Επέστρεψα σε μια ομάδα η οποία είναι η ομάδα που με ανέδειξε ουσιαστικά, που από εκεί πήγα στην Κόρινθο. Είναι η ομάδα που έχω παίξει όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω αγωνιστεί σε κάποια άλλη ομάδα εκτός. Και κακά τα ψέματα είναι η ομάδα μας η Κόρινθο. Και είναι η ομάδα, ναι. Λοιπόν, μια ανατελεία όπως έβαλε και πριν από λίγο ο Βασίλης ο Κοκκιόπουλος. Βέβαια η ώρα, ας πούμε, καθυστερήσαμε λίγο να βγούμε, είναι λόγω, το ξέχασα να το πω στην αρχή. Εντάξει, είναι το δελτίο ειδήσεων, η επικαιρότητα τρέχει, κρίσιμες οι ώρες περνάει και η Ελλάδα, μην κρυβόμαστε. Και πάμε στο Σπύρο τον Καλατζή. Σπύρο Καλατζή, εσύ αντιπροσωπεύεις απόψε τη διοίκηση. Επομένως, θα μας τα πεις όλα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το οικονομικό. Πώς θα καταφέρνετε και πώς θα βγάζετε πέρα. Γιατί είναι το πιο δύσκολο, νομίζω, κομμάτι. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες έχουν πάρει φωτιά τα πάντα. Το οικονομικό είναι καθαρά ένα κομμάτι που το καλείται εξ ολοκλήρου ο πρόεδρος, ο κ. Κατογιαννάκης. Δεν υπάρχουν περαιτέρω χορηγοί στην ομάδα. Μέλη της διοίκησης, όπως να αναλαμβάνουμε αυτή. Ο άνθρωπος δείχνει την αγάπη του στην ομάδα, έβραχτα, και μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα ή είναι δύσκολο το κομμάτι το οικονομικό, τα φέρνει δύσκολα η ομάδα διότι μόνο ένας άνθρωπος βάει το χέρι της τσέπη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα τα φέρνει δύσκολα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μας λείπει και τίποτα. Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα στο Βασίλη τον Κοκκιόπουλο. Βασίλη, το θέμα του γηπέδου. Επειδή τώρα ξέρεις, έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ομάδες. Εκεί είναι μια πονεμένη ιστορία. Βέβαια από το Γενάρη που θα γίνει το στάδιο, θα είναι έτοιμο, θα ελευθερωθούν μερικές ομάδες. Εκεί υπήρχε θέμα πέρσι, έτσι. Και νομίζω και λιγάκι φέτος, αλλά φέτος έχουν μπει τα πράγματα σε μια σειρά. Για πες μας δύο λόγια για το θέμα αυτό που προέκυψε. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, όπως θα ξέρετε, είναι πρώτον κύριο η Κόρινθος, έτσι, μέχρι το Γενάρη που εύχομαστε όλοι να πάει εκεί πέρα στο γήπεδο που πρέπει να είναι, στο χορτάρι. Από εκεί και πέρα, έχουμε την ομάδα του Κυψέλου, έχουμε την ομάδα του Άρη. Είναι η Ακαδημία του Κυψέλου, που πολλές φορές εμείς μοιραζόμαστε μισό γήπεδο να κάνουμε προπόνηση μεγάλη μαζί με τους μικρούς, του Σταύρου του Παπά. Λοιπόν, οπότε αναγκαζόμαστε και εμείς να κάνουμε 20 άτομα στα 3 τέταρτα του γήπεδου. Ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορεί μια ομάδα να προπονηθεί που έχει και στόχους πρωταγωνιστικούς πάνω απ' όλα. Εντάξει. Και τα παιδιά γκρινιάζουν και θέλουν και χώρο, θέλουν να παίξουν μπάλα. Φτάνουμε να κάνουμε τρεις προπονήσεις και να μην έχουμε παίξει μπάλα στο γήπεδο, όχι το ολόκληρο, για το μισό μιλάμε. Έτσι, γιατί στο ολόκληρο. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Ευτυχώς που βοηθάνε λίγο οι προβολείς. Ευτυχώς... Αλλά είναι κόστος. Είναι κόστος, άλλοτε πέφτουν οι προβολείς, άλλοτε φιλικό έπαιξε και κόρτος και τα είδατε για αυτά. Παύλο Καρατζάβλου, επίτηδες πέφτουν ή... Δεν πέφτουν και εμένα. Εντάξει, λοιπόν, σας ακούμε βασικά. Εντάξει, πιστεύω ότι σιγά σιγά φεύγοντας η Κόρινθος θα μπορούμε και εμείς να κάνουμε πιο άνετα προπόνηση. Ίσα που και ο πρόεδρος μας έχει πει αν μπορούμε να κάνουμε πιο αργά και να ανάβουμε και λίγο τις προβολείς. Αλλά είναι και θέμα εργασιών των παιδιών, γιατί τα περισσότερα δουλεύουν τα παιδιά και δεν έχουμε και το χρόνο αυτό να είναι. Πιστεύω σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Θα κάνω μια ερώτηση στο. Καταρχήν, εδώ δεν κάνουμε ερωτήσεις, έτσι το έχουμε πει. Ας πούμε, είναι το στυλ της εκπομπής μου. Εδώ συζητάμε. Αλλά θα κάνω μια ερώτηση, αλλά να απευθυνθώ περισσότερο στον Παύλο. Γιατί ο συνοικισμός ανέκαθεν βγάζει παίχτες μεγάλους, ταλέντα, και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει. Θα μας το πει βέβαια και ο coach, έτσι. Θα μας τη δώσει την εξήγηση ο coach, ο οποίος είναι κατήλυνα αρμόδιος. Αλλά έτσι εσύ που είσαι ποδοσφαιριστής. Στα 25 σου, έτσι. Καλά το λέω. Εντάξει. Λοιπόν, για πες μας. Τα τελευταία χρόνια γιατί έχει σταματήσει. Θεωρώ ότι αλλάζουν οι καιροί γενικά, τώρα όχι μόνο στο συνοικισμό, αλλά άμα προσέξουμε γενικά και στην Ελλάδα, έχουν αλλάξει καιροί. Τώρα δεν βγαίνουν τα ταλέντα που βγαίνανε παλιά. Βγαίναμε στον δρόμο, παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε στο γήπεδο, το χαιρόμασταν, γυρίζαμε αργά το βράδυ στο σπίτι επειδή πηγαίναμε να παίξουμε μπάλα. Τώρα, άμα κατά κύριο λόγο, όλα τα παιδιά κάθονται και ασχολούνται με υπολογιστές, κάθονται και ασχολούνται με διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν πολύ υπάρχει χρόνο για ποδόσφαιρο. Το μαχαίρι στο κόκαλο. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο λόγο ο κυριότερο. Αλλά να ακούσουμε και από τον coach, γιατί ο Βασίλης ο Κοκκιόπουλος είναι πολλά χρόνια, περισσότερα από
από σένα και από τον Κώστα και περισσότερο και από μένα. Μην το κρύβω άλλωστε, γιατί ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Άλλες υπόσχεσαι. Εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι το παιδί σήμερα, όπως είπε και ο Παύλος, εκτός ότι έχουν αλλάξει τα ενδιαφέροντα στο νέο το παιδί, όπως το ίντερνετ που παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι, θα μπει το παιδί από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα στείλει τα μηνύματά του, θα πάει στην καφετέρια, θα πιει τον καφέ του, θα πάει με την κοπέλα του. Και εγώ όταν έπαιζα μικρός μπάλα, και εγώ πήγαινα και είχα πάει από τον Άρη στην Κόρινθο, αλλά πήγαινα, σπούδαζα, με ενδιέφερε αυτό που έκανα, το αγαπούσα πάρα πολύ, γύρναγα όμως και έλεγα θα πάω να παίξω μπάλα γιατί την αγαπούσα. Σήμερα το παιδί δεν το βλέπει έτσι. Ενώ υπάρχουν ταλέντα και στην Κορινθία πάρα πολλά ταλέντα και μικρά παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν άλλα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο τα προβλήματα που λέμε του ίντερνετ. Εάν θέλει κάποιο παιδί, εγώ πιστεύω να πάει ψηλότερα και έχει την προσδοκία αυτή, εκτός ότι πρέπει να βοηθηθεί από τον προπονητή τον εκάστοτε και από κάποιες συγκυρίες, παίζουν ρόλο πιστεύω και η οικογένεια. Σήμερα όλοι έχουν από ένα μάνατζερ. Ποιος είναι ο μάνατζερ, εγώ πιστεύω. Ο παπάς. Λοιπόν. Τώρα θα βγει πάλι φίλος μου και θα μου το πει. Ναι, δεν πειράζει, δεν πάει να κάνω. Ναι, εγώ το βλέπω ας πούμε. Θα βγει ο φίλος μου πάλι και θα μου το πει. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα. Τα περισσότερα συμφωνώ παιδιά... με τους μπαμπάδες, αλλά εντάξει. Τα περισσότερα παιδιά που πήγανε, πιστεύω, ψηλά, δεν είχαν πίσω τον πατέρα τους. Έτσι. Όχι ότι είναι κακό. Καλό όχι, είναι. Όχι, αλλά όχι, το θέμα είναι να τα λέμε θετικά. Κοίταξε, υπερβολική αγάπη είναι, μωρέ Βασίλη. Δεν νομίζω να είναι τίποτα άλλο. Όχι, αυτό λέω, δεν είναι κακό. Αλλά ποιο είναι κακό. Κακό είναι όταν του λέμε ότι είσαι καλός ενώ δεν είσαι. Έτσι. Εκεί είναι πιο έγκλημα. Εκεί είναι έγκλημα. Εκεί είναι έγκλημα. Και του κάνω πιο κακό. Δεν του κάνω καλό. Υπάρχουν όμως άλλοι γονείς που καυτηριάζουν, έτσι. Καυτηριάζουν την κακή ενέργεια του παιδιού τους και αυτό θα του βγει θετικά. Βέβαια δεν θετικά. Λέει να το λέω μόνο εγώ. Όχι, διακριτικά πρέπει οι γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά. Διακριτικά. Διακριτικά σίγουρα και να επεμβαίνουν όπως λες και εκεί που πρέπει. Αλλά και όταν ένας πατέρας βλέπει να δικείται, όχι στο ποδοσφαιρικά, όχι αγωνιστικά, αλλά σε μια να μην τηρούνται οι συμφωνίες, εντάξει, δικαιολογημένα να βγει τώρα ο φίλος μου να πει και να τα πει. Εντάξει, μην πάμε σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε αφιέρωμα στον κύψελο. Λοιπόν, να μην πάμε σε αυτό το κομμάτι. Για λέγε, Βασίλη. Όχι, γι' αυτό λέω ότι σήμερα και το παιδί αυτή τη στιγμή θέλει να, πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω, εάν θέλει να πάει παραπάνω. Και μπορεί, έτσι, γιατί το θέμα είναι όχι να το δώσουμε, δεν μπορούμε. Υπάρχουν όμως ταλέντα που μπορούν πραγματικά να φτάσουν παραπάνω. Και ο πρώτος αιμοδότης αυτή τη στιγμή είναι να πάνε στην ομάδα της Κορίνθου. Από εκεί θα πάνε, όπως πήγα εγώ. Είναι το μεγάλο σκαλοπάτι, παιδιά. Ναι, είναι το μεγάλο είναι σκαλοπάτι. Μεγάλο. Διότι όταν στο βιογραφικό προστίθεται ήμουν παίκτης στην Κόρινθο, δηλαδή τώρα ο Παύλος ο Καρατζάουλου. Δεν έχει σημασία, ήταν ένα χρόνο, είναι πρωταθλητής. Μπορεί να του κάνει μια πρόταση να πει ο άλλος, ξέρεις, αυτός έπαιζε στην Κόρινθο. Δεν κοιτάξει αν ήταν τρίτος, αν ήταν δεύτερος, αν ήταν πρώτος. Λοιπόν, είναι η Κόρινθος η ομάδα μας. Λοιπόν, πριν πάω στην κουβέντα μας, γιατί τον έχω λιγάκι στο παραέξω, τον Κώστα, τον Σπύρο τον Καλατζή, όλο Κώστα σε λέω, έχω επηρεαστεί από τον Κώστα, τον Καλατζή, το δικό μας. Να πούμε μια είδηση ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικό Σωματείο κατάφερε 6 Δευτέρου να γίνει στον ομό μας, είτε στο στάδιο Κορίνθου είτε στο στάδιο το Θόδιο, φιλικό παιχνίδι εθνικής ελπίδων Ελλάδας-Σκωτία. 6 Δευτέρου, με επιφύλαξη λέω την ημερομηνία, πάντως είναι σίγουρο ότι το Φεβρουάριο θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ελπίδων, εθνική Ελλάδος, εθνική Σκωτίας. Είδατε λοιπόν ότι το άξιο είναι πάντα, γιατί τώρα το πήραμε με μηνυματάκι και ευχαριστώ τον φίλο που με πήρε τηλέφωνο από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Λοιπόν, προχωράμε. Σπύρο, εσύ θα μας πεις τώρα δύο λόγια για τις ακαδημίες. Λοιπόν. Αλλά θα ήθελα να γυρίσω λίγο τη συζήτηση λίγο πιο πίσω. Βεβαίως. Θα συμφωνήσω σε αυτά που είπε και ο coach και ο Παύλος. Αλλά θεωρώ και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι είχαν πάψει να υπάρχουν σωστές ακαδημίες. Λοιπόν, αυτές τις σχέδες, αν πεις τον υπεύθυνο, ποιος είναι ο Σταύρος ο Παπάς, είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνος προπονητής της Ακαδημίας είναι ο Σταύρος Παπάς και προπονητής της παιδικής ομάδας και ο Γιάννης Αναστασιάδης που είναι στα... Ο Γιάννης Αναστασιάδης που είναι και στο Βέλα. Παύλο, θέλω λιγάκι να μας επισημάνεις, ας πούμε πέρσι, στο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, ποιος ήταν ο αντίπαλος που σ' άρεσε περισσότερο, όχι που ήταν πιο καλύτερος, που σ' άρεσε. Αντίπαλος που μ' άρεσε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αξιόλογη προσπάθεια που έκανε ο Ασπρόπυργος που κατέβηκε στην κατηγορία με τα πιτσιρίκια. Με τα πιτσιρίκια, ναι, ουσιαστικά με τα πιτσιρίκια. Αξιόλογη προσπάθεια αυτή και καμία ομάδα πιστεύω θα το έκανε στην τελευταία εθνική.
Κατέβηκε, έδειξε ότι δεν τα παράτησε. Δηλαδή συνεχίσανε κανονικά στο πρωτάθλημα μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Αγωνιζόντουσαν κανονικά. Δεν είναι... Τώρα από εκεί και πέρα υπήρχαν πολλές καλές ομάδες. Ήταν δύσκολος όμιλος. Είδαμε και στα τελευταία παιχνίδια γινόταν, εφόσον είχαν πάρει το πρωτάθλημα βέβαια, ανατροπές. Ο Μανδραϊκός ακολουθούσε. Μετά η Χαλκίδα, αλλάξαν οι θέσεις. Ήταν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μέχρι και τελευταία αγωνιστική δηλαδή ουσιαστικά παλεύανε για το ποιος θα μείνει. Αλλάζαν οι θέσεις. Λοιπόν, έδωσα πάσα στον Παύλο τον Καρατζάλο γιατί προέκυψε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι και το καλύψαμε. Οπότε συνεχίζει ο Σπύρος ο Καλατζής να μας πεις για τις ακαδημίες, να μας μιλήσεις. Ο Σταύρος ο Παπάς είναι υπεύθυνος και προπονητής. Πόσα παιδιά έχει. Πες μας, πόσα παιδιά έχει, πότε γίνονται οι προπονήσεις, αν πιστεύεις ότι θα βγουν πολλά ταλέντα από την ομάδα αυτή, σ' ακούμε. Το παιδικό τμήμα. Παιδιά ηλικίας γεννηθείς 97 έως 99 έχει 28 παιδάκια αυτή τη στιγμή. Οι προπονήσεις γίνονται Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη. Από εκεί σέρα πάμε στους προπαίδες, οι οποίοι φέρουν... Έχει και προπαίδες. Συνολικά όλα τα παιδιά να μας πεις. Είμαστε 25 παιδάκια. Συνολικά. Μπράβο. Οπότε είναι ικανοποιητικό σάρμα. Ναι, συμμετέχουν και στο πρωτάθλημα κλειστού ποδοσφαίρου σάλας. Έχουμε και τέτοια ομάδα, έτσι. Έχουμε και ομάδα. Δυστυχώς έτσι ονομάζεται, κλειστό ποδοσφαίρο σάλας, αλλά θα γίνονται σε γήπεδα 5x5. Οι ηλικίες που θα συμμετάσχουν θα είναι παιδάκια γεννηθείς 2000-2001, και 2000, δηλαδή σύστημα των προπαίδων, και 2002-2003 και ακόμα μικρότερα, στις ηλικίες των junior. Εσύ σαν μέλος, επειδή απόψε λείπει, είσαι εκπροσωπής στη διοίκηση, θα μας πεις το ΔΣ της ομάδος από τον Κοντογιαννάκη, τον Κώστα, ξεκινώντας. Αν τους θυμάσαι, αν τους θυμάσαι δεν πειράζει, θα μας τους πει και ο Βασίλης. Εγώ την... Ή να σου πω κάτι κάτω, πώς θέλω να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή μετά τον Κώστα το χάος, μετά τον Κοντογιαννάκη το χάος. Γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που βοηθάνε από τη χωμάτη. Δεν είναι μόνο... Βοηθάνε εννοείται όχι οικονομικά και ενδεχομένως μπορεί και οικονομικά. Για πες μας. Πρόεδρος ο κύριος Κώστας Κοντογιαννάκης. Και από εκεί υπάρχει μια σειρά μελών. Πολύ ωραία. Κύριε Κοτιόπουλε, Βασίλη Κοτιόπουλε, φίλε Βασίλη. Θα το πω και εγώ έτσι καμιά φορά, έχω ένα μπάρμα και μου το λέει έτσι συνέχεια. Μου ξεκινάει πρώτα από τα κύριε και μετά ξεκινάει. Μέχρι, από τις ομάδες που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, ποια είναι η ομάδα που σας δυσκόλεψε περισσότερο? Κοιτάξτε να δείτε. Οι ομάδες αυτή τη στιγμή και από τη βαθμολογία και μόνο καταρχήν δείχνουν ότι σας είπα θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι η πιο έμπειρη ομάδα της κατηγορίας αυτή τη στιγμή είναι το Κρυονέρι που αντιμετωπίσαμε την πρώτη αγωνιστική και χάσαμε 2-1. Είναι παιδιά τα οποία ακόμα, επειδή αγαπάνε το ποδόσφαιρο αυτό που έλεγα πριν, παίζαμε μαζί κάποτε με αυτά τα παιδιά όπως είναι ο Κόλλιας, όπως είναι ο Ζάρκος, όπως είναι ο Δάνης που έχει φτάσει ο άνθρωπος σε μια ηλικία και όμως του αρέσει το ποδόσφαιρο, τα ξέρεις. Και ίσως είναι ένας από τους. Καρισματικούς σκόρερ, έτσι, που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατηγορία που μιλάμε. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι η αναγέννηση, το ξυλόκαστρο για μένα. Από εδώ, όπως λέμε, είμαστε εμείς σαν ο Κύψελος μαζί με τον Τενεάτη και ο Σολωμός. Αυτή τη στιγμή πιστεύω και αυτές οι 7 ομάδες, δεν ξέρω και αν ξέχασα κάποια άλλη, μέχρι το τέλος πιστεύω θα διεκδικήσουν τις θέσεις. Να πω κάτι άλλο, ότι ο Ηράκλης Ξυλοκάστρο ξεκίνησε πολύ άσχημα και έχει φτάσει 18 βαθμούς και είναι 5 βαθμούς από την κορυφή. Εγώ το είχα πει και το είχα γράψει στην εφημερίδα ότι κάποια στιγμή θα αγριέψει ο Ηράκλης, θα αρχίσει την αντεπίθεσή του. Και τώρα τελευταία έχει φτάσει, καλύψει το 50% ας το πούμε των απολειών που είχε και έχει φτάσει στους 18 βαθμούς. Εγώ πιστεύω το Ξυλόκαστρο, επειδή πέρσι ήταν ένα μεταβατικό στάδιο, έπεσε από την Α στη Β. Είναι κεραμίδα τώρα όλες αυτές οι ομάδες. Μέχρι να ξανα. Αν να διοργανωθούν πάλι, θα έχουν αυτό το πρόβλημα. Και σίγουρα και ο Ηρακλής πέρασε και αυτή την καμπή και σίγουρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει να πηγαίνει καλύτερα. Και το δείχνει, ας πούμε, ότι θα πηγαίνει καλύτερα. Και κάνω και μία πρόβλεψη. Μπορεί να δούμε μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πιο κάτω και από τον Κύψελο, και από τον Τενεάτη, και από το Κρυονέρι, να τις δούμε να είναι μέσα στην πρώτη τριάδα. Γιατί ίσως το πρόγραμμα τους βοηθήσει και να πάρουν τα παιχνίδια τα οποία. Κοίταξε, είναι Κύψελος και Τενεάτης προηγούνται, αετός με 20, Κύψελος και Τενεάτης έχουν από 23. Αετός με 20, Ξυλόκαστρο 18, Σολωμός, Αναγέννηση, Δίελα, Κάτω Δημηνιό έχουν από 17. Πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, τώρα μετά τα προχθεσινά αποτελέσματα.
έχουν μαζευτεί τώρα, είμαστε εμείς πρώτοι ας πούμε, με 23 βαθμούς και έχουν τενεάτη στο Κρυονέρι και το Δημηνιό. Με τον τενεάτη είσαι εσύ κάτι και δεν είσαστε. Όχι, πώς, γιατί έχασε προχθές από το Δημηνιό και οπότε ναι. Μείναμε μόνοι εμείς, αλλά έχουμε, είναι στους 20 βαθμούς. Είναι ναι, 20 ομάδες. Βαθμούς δεν είσαι. Τρεις ομάδες ας πούμε και ναι. Όλες οι άλλες είναι από 17 βαθμούς, 18. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό λέω ότι αυτές οι 7 ομάδες. Μπορεί να είναι και κάποια άλλη στην πορεία να φανεί, αλλά αυτές οι 7 ομάδες μέχρι το τέλος θα δώσουν μάχη για τις τρεις θέσεις της κατηγορίας. Ο Αετός, Παύλο, ο Αετός Κρυονερίου αγωνίζεται στο Ξερό. Χάσατε εκεί. Λοιπόν, το Ξερό σας δυσκολεύει πάρα πολύ, έτσι. Σίγουρα, όταν μια ομάδα έχει έδρα το χόρτο, δεν μπορεί να πάει με την ίδια. Δεν μπορεί να παίξει το ίδιο ποδόσφαιρο που παίζει στο χόρτο να το παίξει ο Ξερό. Σίγουρα αλλάζει η νοοτροπία που παίζουμε. Η μπάλα είναι, συμπεριφέρεται αλλιώς, δεν μπορούμε να παίξουμε το ίδιο. Και όχι μόνο εμείς, πιστεύω όποια ομάδα αγωνίζεται στο χώρο του και πάει στο Ξερό. Αυτό βέβαια βοηθάει τις ομάδες που έχουν έδρα, το Ξερό. Γι' αυτό, όπως είπε και ο προπονητής μου, ότι όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Δεν έχει να κάνει. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Σπύρου, πρώτη φορά να κατέβεσαι με τα διοικητικά του Κυψέλου. Ναι, πρώτη φορά. Πώς νιώθεις, πώς δηλαδή, τι νομίζεις ότι προσφέρεις ή θα προσφέρεις ή σου αρέσει αυτό που κάνεις. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Θα προσφέρω πολύ περισσότερα και μ' αρέσει και το όραμα που έχει το Προέδρου ότι κάθε χρόνο βήμα παραπάνω για πιο ψηλά. Εχθρός του καλύτερου είναι το καλύτερο. Σοβαρά, σίγουρα. Σοβαρότατα και σίγουρα. Να μας πει τώρα κάτι και ο Βασίλης ο Κοκκιόπουλος, ο οποίος ξέρω ότι δεν μασάει τα λόγια του. Προχθές υπέβαλες κάποια παραίτηση. Είπαμε ότι δεν τα λέμε. Λέει τα πάντα όλα. Όχι, δεν είναι θέμα παρέτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Κάποια στιγμή πρέπει να φτάνει σε ένα σημείο η ομάδα να καταλάβει το τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ το θέμα της παρέτησης που έκανα ήταν πιο πολύ για να λιγάκι να κουνήσουμε που λέει. Να ταρακουνήσουμε τα την κατάσταση. Το έχει ξανακάνει όμως αυτό. Δεν το έχω ξανακάνει. Οι φήμες ίσως, γιατί ακούω πολλά όχι, πράγματα. Εγώ κοίταξε. Εντάξει, οι φήμες, σωστά. Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι φήμες λένε ότι είσαι ανακάνει. Εγώ λέω, προχτές υπέβαλες κάποια απαραίτητα. Δεν θυμάμαι το παιχνίδι μετά με τον Άρη. Εγώ μετά το παιχνίδι με τον Άρη, εν πάση περιπτώσει, αν και νικηφόρο ας πούμε. Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ότι, και σε μένα και σε όλους. Εγώ πάντα λέω αλήθειες, ας πούμε, και μέσα στα αποδυτήρια. Άλλους τους πικραίνει, άλλοι τα θέλουν. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο, γιατί άμα, όπως τους είπα, αφήσουμε τα πράγματα να φεύγουν και να πηγαίνουμε σπίτι και να λέμε άντε όλα είναι καλά επειδή είμαστε πρώτοι και κερδίσαμε, δεν λέει τίποτα. Δεν καλύπτονται τα προβλήματα με μία νίκη. Δεν καλύπτονται με μία νίκη. Σίγουρα. Η ομάδα είναι πρώτη από τη δεύτερη, τρίτη αγωνιστική αυτή τη στιγμή. Έχει προβλήματα άλλα. Που θα υπάρχουν σε κάθε ομάδα γιατί η γκρίνια πάντα υπάρχει όταν ο άλλος θέλει να παίξει και είμαστε κοντά. Ναι, αρκεί να μην γίνει γκρίνια ΑΕ. Η γκρίνια να μην γίνει ΑΕ και να μην υπάρχουν έτσι. Προβλήματα μέσα στην ομάδα. Εντάξει. Αν και έχω και του Προέδρου, ας πούμε, το OK, κάποια στιγμή να προχωρήσουμε σε άλλα πράγματα. Το οποίο όμως δεν είναι και στο δικό μου το χέρι γιατί εγώ δεν παίρνω κεφάλια όπως λέμε. Εγώ θέλω να φτιάξω. Και όπου έχω πάει αυτή τη στιγμή, αν και λίγα τα χρόνια, έχω μαζέψει παιδιά και μαζεύω παιδιά. Γιατί το πάνε είναι ο τρόπος ο οποίος συμπεριφέρεσαι. Εντάξει, ήταν ένα όπως λέμε για να ταρακουνήσουμε λίγο τα νερά. Πιστεύω καλά πάμε, δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, μόνο αυτός ο λόγος ήταν για ταρακούνημα των νερών. Δηλαδή, τι είχε συμβεί όταν κερδίζει μια ομάδα 3-0. Σίγουρα μπορεί να μην είχε καλή απόδοση έτσι. Αυτό το καταλαβαίνω. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή, για την εικόνα που παρουσίασε, γιατί όταν κερδίζει μια ομάδα 3-0, είπαμε. Βάλσα μου σε όλα τα προβλήματα είναι η νίκη. Αλλά να μην είναι εις βάρος όμως της ομάδας, ας πούμε, για να καλύπτονται οι αδυναμίες και τα προβλήματα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θέλω να σου βγάλω τώρα, να το βγάλω με το τσιγκέλι που λένε ποιος ο λόγος που δηλώς παράτησε κάτι το συγκεκριμένο. Εγώ κοίταξε να δεις. Καταρχήν δήλωσα, σου είπα, παρέτηση πιο πολύ. Προφορικά. Προφορικά. Καταρχήν δεν ήταν ο πρόεδρος. Όχι, αστειεύουμε το ναι, προφορικά. Ναι, αλλά δεν ήταν ο πρόεδρος μέσα. Εντάξει, εμείς πάντα μιλάμε μεταξύ μας. Ο πρόεδρος δεν παίζει αποδυτήρια ή ναι. Ούτε θα πει τίποτα. Εμείς μιλάμε πάντα μεταξύ μας ποδοσφαιριστές μαζί με τον προπονητή. Ό,τι να πούμε το λέμε ευθέως μέσα στα αποδυτήρια. Τώρα το τι ακούγεται έξω και το τι βγαίνει έξω, αυτά είναι τα λεγόμενα παπαγαλάκια τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ούτε από μένα θα ακούσουν κάτι, ούτε έχω πει πουθενά. Λοιπόν, πιο πολλοί έρχονται στα αυτιά μου παρά εγώ λέω. Μπράβο. Λοιπόν,
Γιατί ό,τι είναι πρέπει να μένει μέσα στα αποδυτήρια. Όχι, είναι την ότι πόρτα. Τα πάντα όλα τα βγάζουμε όλα στην πόρτα. Τα βγάζουμε, αυτά τα ξέρεις. Εδώ σε μεγάλες ομάδες αλφαεθνικής φεύγαν από τη μία και ακουγόντουσαν τέτοιο. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε την πόρτα, μιλάμε μέσα με τα παιδιά. Ό,τι είναι να πούμε το λέμε, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό. Άλλοτε θα πούμε το καλό που θα είναι εις βάρος μας, άλλοτε θα πούμε και το κακό. Τα πάντα έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα τέτοιο. Γι' αυτό έχουμε και δημοκρατία μέσα, γι' αυτό και πάμε καλά. Από εκεί και πέρα όμως, κάπου ο προπονητής, επειδή είμαι και λιγάκι στενάχωρος σε αυτά τα θέματα, κάπου και εγώ έφτασα στα όρια μου κάποια στιγμή. Μαζευτήκαν τα πράγματα και είπα δύο πράγματα στα παιδιά. Πιο εύκολο είναι να φύγει ένας προπονητής παρά να φύγει η ομάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Κάπου δόθηκε μεγαλύτερη έκταση. Τα παιδιά διαβεβαιώσανε με τον αρχηγό ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Όποιος θέλει συνεχίζει, όποιος δεν θέλει δεν συνεχίζει, μέχρι η ομάδα να έχει το στόχο της. Και αν δεν μπορέσουμε, δεν μπορέσαμε. Εντάξει, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρεις στο τέλος τι έχει να γίνει. Οπότε μέχρι το τέλος πιστεύω να είμαστε μαζί. Παύλο, πόσα χρόνια παίζεις στο Κύψελο? Παίζω από το 2001. Από το 2001 έχω φύγει μόνο δύο φορές. Και πώς έχει δημιουργηθεί, αφού είσαι μέσα στο Κύψελο, ότι μία από τις σκληρότερες έδρες και δυνατότερες έδρες είναι το Κύψελο? Πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση? Γιατί πάντα ο Κύψελος πρωταγωνιστούσε σε όποια κατηγορία βρισκόταν. Εκτός από τα τελευταία χρόνια που υπήρχε, εντάξει, μία μικρή πτώση, γιατί είτε θέμα διοίκησης πριν έρθει ο κύριος Κοντογιαννάκης, είτε θέμα παιχτών. Όλες οι ομάδες έχουν μία κακή χρονιά. Έτσι, χρονική στιγμή, θα έλεγα. Εντάξει, ο Κύψελος πάντα πρωταγωνιστούσε και ήταν μια έδρα η οποία ερχόντουσαν εδώ πέρα και όλες οι ομάδες θέλανε να πάρουν το διπλό και γινόταν χαμός πάντα. Δηλαδή, κάποιες ομάδες που ουσιαστικά δεν μαζευόντουσαν να παίξουν, όταν παίζανε με τον Κύψελο, μαζευόντουσαν 25 άτομα. Μαζευόντουσαν όλοι και ερχόντουσαν να κερδίσουν. Πάντα έχει αυτή τη φήμη ο Κύψελος ότι είναι μια από τις πιο σκληρές ομάδες, ειδικά με συνέδρα του. Ο Σπύρος ο Καλάτζης μαζί με τον Γκόσο Βασίλη τον Κοκκιόπουλο. Γιατί τα τελευταία χρόνια ο Κύψελος δεν σταθεροποιείται σε μια κατηγορία, δηλαδή στην Α κατηγορία, εκεί που του αξίζει? Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει και τέταρτη εθνική ο Κύψελος, έτσι. Και με επιτυχία μάλιστα. Γιατί δεν σταθεροποιείται στην. Ας πει πρώτα ο Σπύρος και μετά ο Κόουτς. Ή ο Κόουτς, εντάξει. Να δίνω την πάσα στον κύριο Κοκκιόπουλο. Εγώ πιστεύω, επειδή όταν ήμουν ένα μικρό παιδί. Καταρχήν δεν έχω παίξει μπάλα στο Κύψελο, για να ξέρουμε. Το ξέρω αυτό. Έχω ξεκινήσει από τον Άρη, τα έχω πει στα παιδιά. Από τον Άρη και μετά πήγε στην Άρη Αρχαίας? Όχι, ξεκίνησα από τον Άρη και έκανα μεταγραφή στην Κόρυθο στα 19. Κατευθείαν ναι. Β' Εθνική. Αμυντικός, στόπερ. Λίμπερο έπαιζα τότε. Το Λίμπερο, ναι. Ναι, το Λίμπερο. Το Λίμπερο πάει παντού. Τότε ήμουνα 19 χρονών και έφυγα από τον Άρη Κορίνθου και πήγα στην Κόρυθο. Αλλά πιστεύω ότι ο Κύψελο, αν και όταν ήταν παλιά. Ακολουθούσα σαν μικρό παιδί και εγώ τον Κύψελο, γιατί τότε στον Κύψελο έπαιξα την πρώτη μου μπάλα και έπαιξα τερματοφύλακας και όχι λιμπέρο. Λοιπόν, άσχετα μετά. Από τερματοφύλακας ξεκίνησε δηλαδή. Ξεκίνησα από τερματοφύλακας μαζί με τον Γιώργο τον Αποδιωτάχη τότε στον Κύψελο, αλλά επειδή έβλεπα ότι δεν μου πήγαινε αυτό, κάπου το γύρισα. Και μα καθώς να μπορεί να πήγαινε στον Παναθηναϊκό που σου πήγε ο Γιώργος. Επειδή είναι και ο Παύλος τερματοφύλακας εδώ πέρα και επειδή οι τερματοφύλακες σου έχω πει έχουν λίγο τρέλα στο κεφάλι. Και επειδή δεν ήθελα να φτάσω μέχρι εκεί. Όλοι οι τερματοφύλακες δεν ήθελα να φτάσω μέχρι εκεί, γι' αυτό έφυγα να φτάσω από εκεί. Τι θέση. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Κύψελος τώρα τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπε και ο Παύλος που ήταν και στην ομάδα, ίσως δεν υπήρχαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί σε μια κατηγορία. Τώρα πιστεύω με τον κύριο Κοντογιαννάκη και με τις ενέργειες οι οποίες γίνονται στην ομάδα και έχει το όραμα, όπως είπε και ο Σπύρος, θέλει την ομάδα να την ανεβάσει. Σκαλή-σκαλή, όχι απότομα, και να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε στην Α κατηγορία και αν κάποια στιγμή μπορέσουμε, αλλά με δικά μας παιδιά, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία, να γυρίσουν παιδιά δικά μας, τα οποία αγαπάνε τον Κύψελο, έχουν παίξει τον Κύψελο, γιατί αυτοί πονάνε τη φανέλα. Και δεν ξέρω, ίσως και το Δεκέμβρη, ας πούμε, θα δούμε τώρα, μήπως μπορέσουμε να πάρουμε και κανένα δύο παιδιά τα οποία ήταν κάποτε στον Κύψελο και θέλουν πάντα να έρθουν. Έτσι, αυτό μιλάμε, πάντα αν θέλουν να έρθουν. Κανένα δεν πιέζουμε για να έρθει σε αυτήν την ομάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σκαλάκι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Σπυρό, θέλω να έρθω σε σένα, αλλά δεν με αφήνει το ότι ο Παύλος κλωτσάει μπάλα. Ο κόουτς είναι μέσα στο γήπεδο. Εσύ είσαι, ας πούμε, διοικητικός. Λοιπόν, και θέλω να δώσω το λόγο στους πρωταγωνιστές.
Παύλο, ποια από τα παιδιά του συμπαίκτες σου, εκτός από τον εαυτό σου, δεν θέλω να μπει σε αυτή τη διαδικασία, θεωρείς ότι μπορούν να σταθούν σε ανώτερη κατηγορία? Τη λέω έμεσα την ερώτηση, θα μπορούσα να πω στην Κόρυφο. Τώρα, κοίταξε. Σου βάζω δύσκολα, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις τώρα. Σίγουρα έχουμε πολλά παιδιά και σε νεαρή ηλικία που μπορούν να παίξουν στην ομάδα. Τουλάχιστον πιστεύω θα βοηθήσουν. Τώρα συγκεκριμένα δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα, γιατί μπορεί να δεν θα αδικηθούν μερικοί. Πάντως υπάρχει στο μυαλό σου, έτσι, υπάρχουν στο μυαλό σου. Υπάρχουν σίγουρα. Η ομάδα έχει παίχτες που μπορούν να αγωνιστούν στην ομάδα της Κορίνθου. Εσύ απάντησες σαν γνήσιος τερματοφύλακας διπλωμάτης. Τώρα θα πούμε στο Βασίλη τον Κοκκιόπουλο να μου το πει αυτό. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θα το πω διπλωματικά. Ναι. Τώρα. Εγώ ξέρω ότι δεν μασάς τα λόγια σου. Ναι, δεν μασάς τα λόγια μου. Λογιστής είσαι. Ναι, δεν μασάμε τα λόγια. Συνάδελφος είσαι. Το ξέρω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Γιατί όποιος δεν το ξέρει και εγώ λογιστής είμαι. Ναι, το ξέρω. Ότι... Λοιπόν, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Απλώς υπάρχουν παιδιά, όπως είπε και ο Παύλος, αξιόλογα. Μιλάμε για μικρά, έτσι, τα οποία θεωρούνται αυτή τη στιγμή ταλέντα. Γιατί κάποια στιγμή όταν το παιδί από 24-25 χρονών δεν θεωρείται και ταλέντο, έτσι. Ταλέντο είναι μέχρι 17, άντε 18. Άντε 18-19. Εντάξει, λοιπόν, τώρα, μην λέμε όλα ταλέντα. Εδώ παίζουν σε μεγάλες ομάδες και παίζουν 17 χρονών. Μπαρτσελώνα και έτσι, Ρεάλ. Λοιπόν, πάμε. Σε αυτούς έχουν δοθεί βέβαια οι ευκαιρίες, γι' αυτό και έχουν παίξει, έτσι. Λοιπόν, τα δικά μας τα παιδιά, απλώς εγώ πιστεύω η μεγάλη ομάδα Κόρινθος δεν τα έχει κοιτάξει τόσο πολύ. Και παιδιά έχει και ο Κύψος και παιδιά έχει και. Πες τα Χρυσόστομο. Πες τα Χρυσόστομο, γιατί. Παντού υπάρχουν. Αυτό ήταν ο λόγος της ερώτησής μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα τα παιδιά τα δικά μας, υπάρχουν 2-3 παιδιά. Τα βλέπετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να τα πω, να πω ονόματα ή να θίξουμε που λέει ποια είναι. Ξέρουν ποια είναι, τα οποία δουλεύουν, έχουν τη δυνατότητα να ανεβούν. Κάτσε, ο Παναγιώτης ο Μαλαχάτης πήγε Κόρυδο. Γιατί τον διώξανε? Εγώ απλά έτσι, ο κάθε φίλαθλος αυτό ρωτάει τώρα τον Κοκκιόπουλο. Δεν ρωτάω ούτε τον Παύλο ούτε τον Σπύρο. Ρωτά τον Κοκκιόπουλο που είναι προπονητής. Δηλαδή δεν άκησε ο Παναγιώτης ο Μαλαχάτης, δεν άκησε ο Μαρούδας. Για να τα πω τα ονόματα επειδή δεν ήθελε ο Παύλος να πει. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να πω στο μυαλό μου. Αλλά. Λοιπόν, μιλάμε εδώ, τα πάντα όλα. Γι' αυτό λέγεται η εκπομπή. Τα πάντα όλα. Εγώ πιστεύω ότι ένα παιδί το οποίο το παίρνει από μια ερασιτεχνική ομάδα. Ωραία. Το οποίο καταρχήν δεν το πληρώνει. Εντάξει, και το στέλνει η κάθε ομάδα έτσι, και έτσι, του λέει πήγαινε λοιπόν. Να παίξεις, γιατί αυτή τη στιγμή ο κ. Κοντογιαννάκης δεν παίρνει λεφτά, δίνει αυτό που πλήρω, δίνει λεφτά και από τη στιγμή που έχει ομάδα 1-2 παιδιά, τα δίνει προσφορά στη μεγαλύτερη ομάδα. Αυτός είναι και ο σκοπός του. Εγώ θα το φέρω τον Κοντογιαννάκη εδώ. Ναι, αυτός είναι... Δεν υπάρχει περίπτωση, Κοντογιαννάκη, δεν υπάρχει περίπτωση να μου γλιτώσεις. Θα σε φέρω εδώ μόνος σου, εγώ και εσύ. Λοιπόν, εγώ παίρνω παράδειγμα τον εαυτό μου, έτσι. Από τη στιγμή που εμένα δεν με πλήρωσε η ομάδα. Τότε Κόρυνθος που λεγότανε, έτσι, δεν με είχε, όχι ανάγκη, ανάγκη με είχε στα δύσκολα. Αλλά όταν δεν σε πληρώνει κάποιος αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη, το καύσιμο. Σε έχει την πάντα. Αυτή τη στιγμή λέει, ο Παύλος πήγε έτσι, δωρεά έτσι, από το Γύψελο πήγανε δύο παιδιά. Αυτή που χρωστάνε λεφτά. Δεν έχει μάζα, που χρωστάνε, ναι. Ότι δεν μου το έχει πει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι εγώ δεν ξέρω. Εσείς τα μαθαίνετε περισσότερο. Εσείς τα μαθαίνετε περισσότερο. Μύτη. Λοιπόν, οπότε γιατί να του δώσουν και περισσότερη συμμετοχή. Ο Μαλαχάτης πόσες συμμετοχές είχε, ή ο Παύλος πόσες συμμετοχές είχε στην Κόρυφο. Ήταν οι άλλοι ίσως καλύτεροι, δεν νομίζω. Όχι, από τους φετινούς είναι οι άλλοι καλύτεροι. Ναι, αλλά αυτοί όμως. Όχι ήταν... όλους, παιδιά, έτσι να εξηγούμε. Ναι, ξέρω, δεν είπαμε το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν ξέρω το σκεπτικό της σημερινής διοίκησης Κορύφου, ούτε μπορώ να μπω εκεί πέρα. Εντάξει, κοίταξε. Άμα μην είναι να μιλήσουμε για την Κόρυφο, θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή. Τώρα το θέμα είναι ο Κύψελος και τα συγκεκριμένα παιδιά. Δηλαδή ο Μαρούδας δεν άξιζε. Κάτσε, εγώ κάνω ερώτηση. Λέω με το φτωχό μυαλό του φίλου, του μέσου φίλου. Ναι, αλλά του Μαρούδα ίσως να μην πήγε κανένας από τη διοίκηση Κορίνθου ούτε καν να του μιλήσει ή να του πει σε θέλουμε. Ναι. Αυτό... Άρα έχει δίκιο ο πατήρ Μαρούδας. Ναι. Που παίρνει και τηλέφωνο και διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρονται, εγώ δεν λέω οι πατεράδες, αλλά όταν βλέπει το παιδί, όταν βλέπει ότι το παιδί μπορεί να πάει. Ναι. Βασιλή, αγωνιστικά εγώ λέω ότι είναι κακό αυτό που κάνουν οι πατεράδες. Αλλά όταν έξω αγωνιστικά, δηλαδή το θέμα τη. Πληρωμής, μια κάποια συμφωνία και δεν τηρείται, και εγώ αν ήμουν πατέρας θα έκανα τα ίδια και χειρότερα. Έτσι πάει. Λοιπόν, και λέω ρε γαμώτο, δεν υπάρχουν ταλέντα στην Κορυθία. Τι ταλέντα, παίχτες στην Κορυθία, στα ίσια. Δεν υπάρχουν παίχτες στην Κορυθία, δηλαδή όταν βλέπουμε την ομάδα αυτή τη Κορύφου, τη χθεσινή, την προχθεσινή με τα Χανιά, με τον Φωσίρα και με τον Απόλλωνα. Δεν χωράγανε παίχτες δικοί μας. Αυτό λέω εγώ. Από κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ ας με συγχωρήσει το παιδί, ούτε το ξέρω, ούτε με ξέρει. Ο Κάλφας. Είναι παίκτης αυτός, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος παίκτης Κορίνθιος, δηλαδή είναι καλύτερος ο Κάλφας. Εγώ θα τα λέω. Το θέμα είναι, εντάξει,
Λόγια του αέρα δηλαδή θα είναι, γιατί πάνε χαμένα τα λόγια μου. Λοιπόν, έτσι δεν είναι κύριε προπονητά? Καλά τα λες και σε όλες τις εκπομπές τα λες. Ναι, και να ξεφύγουμε από τον Κύψελο, δηλαδή στις άλλες ομάδες. Δεν υπάρχουν, αρχίσω να λέω ονόματα. Έχει Κόρυδος Μπουκί. Έχει Μάρκο Μπουκί Κόρυδος, όχι ρωτάω. Όχι, αν με ακούει ο Μάρκος τώρα, εντάξει, μπορεί να ντρέπεται. Όχι, ρε Μάρκο, γιατί έτσι δεν είναι. Έχει Πετρόπουλο η Κόρυδος. Έχει Μαυρέλη Δημήτρη Κόρυδος. Για να δούμε. Γι' αυτό λέω εγώ καμιά φορά. Βέβαια, τη βοηθάμε την Κόρυδο. Οποιοδήποτε να είναι παίκτη, οποιοδήποτε να είναι πρόεδρος. Γιατί ο πρόεδρος, μην ξεχνάμε, εντάξει, κακά τα ψέματα. Αν δεν ήταν ο Μπεδάνης, η ομάδα μας ήταν τώρα ανύπαρκτη. Θα ήταν σαν τον Ερμή Γελινιάτικο. Λοιπόν, να μην σας παίρνω εγώ το λόγο, γιατί εσείς είστε καλεσμένοι και εσείς πρέπει να μιλήσετε. Έχετε το λόγο και οι τρεις. Να πείτε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν έχει παίκτες η Κορυνθία που μπορεί να επανδρώσει την Κόρυδο? Λέω, αν μίλησε ο Παύλος που ξέρει. Σίγουρα έχουμε παίχτες, δεν είπαμε ότι δεν έχουμε παίχτες. Απλά εγώ τα λέω τα ονόματα. Κάθε ομάδα εντάξει, έχει κάποιους στόχους. Ξεκινάει με κάποιους στόχους. Προφανώς τώρα η ομάδα της Κορίνθου είχε βάλει κάποιους στόχους να πάρει κάποιους παίχτες από την Κόρινθο, να πάρει κάποιους άλλους παίχτες, κάποια ταλέντα. Γιατί εντάξει, μην αδικούμε τα παιδιά. Δεν είναι, τα παιδιά που έχουν έρθει στην Κόρινθο και είναι και σε μικρή ηλικία δεν είναι ότι. Χθες είναι... παίζανε τρεις παίχτες από τον Ηρακλή Αιγαίου. Ο Ντερντιλής ο Αλέκος, ο Βαγγέλης ο Δημαράκης, ο Πάρης ο Σπυρόπουλος. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Πολύ σημαντικό. Δηλαδή ένας που έρχεται από το Λέχιο χτες δεν θα αισθανόταν περηφάνεια? Αυτά τα παιδιά δεν ξεκίνησαν από εκεί? Νομίζω ότι ο Πάρης μόνο δεν ξεκίνησε από εκεί. Νομίζω ξεκίνησε από τον Άολ. Τον Άολ Αιγαίου. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Πάντως σημασία έχει ότι πέρασαν από τον Ηρακλή Αιγαίου. Δεν θα αισθάνεται τώρα ο Χωριανός από το Λέχιο να πει να, τρία παιδιά γονείται δικά μου στην Κόρυ. Γενικά όποιο παιδί που είναι από την Κόρινθο και παίζει στην Κόρινθο, είναι καλό για την ομάδα, καλό για όλους. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάθε ομάδα βάζει κάποιους στόχους να πάρει κάποιους παίχτες. Εντάξει, η Κόρινθος πήρε, πολλοί είχαν πει και μεγάλοι προπονητές από όλη την Ελλάδα, είπαν ότι η Κόρινθος αυτή τη στιγμή διαθέτει τους καλύτερους νεαρούς ηλικία ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ομάδες αλφα εθνικής. Δεν λέω ότι δεν έχει, προς Θεού, δεν τους βάλω στο οπότε... βάλει. Αλλά μην πείτε τώρα ότι ο Λίνο, αυτός ο Βραζιλιάνος τώρα ότι. Άντε, αφού το ξέρω, δεν τα λέω. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Έλα, ευκαιρία να τσακωθούμε τώρα. Καλησπέρα. 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 Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, αλλά να κλείσει την τηλεόρασή σου γιατί μικροφωνίζει. Καλησπέρα. Ναι, 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 χαμηλό. Καλησπέρα, φίλοι μου. Ποιος είναι? Ο Χαλκής ο Βασίλης είμαι. Ο Βασίλης. Ο Χαλκής. Έλα, Χαλκής. Ναι, μα ακούτε. Σ' ακούμε τώρα. Έλα, Βασίλη, Χαλκή. Λοιπόν, καλησπέρα και στο coach. Ο Βασίλης ο Χαλκής είμαι. Σ' ακούμε Βασίλη. Μόνο να κλείσει τηλεόραση για το μικροφωνή και δεν σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά ταλέντα στην Κόρινθο. Απλά, μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω, πες του Πέτρου να μην μιλάει από δίπλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, απλά πρέπει τα πιτσιρίκια να βάζουν το κεφάλι τους κάτω. Ναι, ναι. Λοιπόν, να βάζουν το κεφάλι τους κάτω και να δουλέψουν. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι αυτός που πρέπει να ανέβει σε μια ομάδα θα πάει. Έτσι, μπράβο. Απλά πρέπει και τους παντεράδες λίγο, ξέρω εγώ, να προσγειώσουν τα παιδιά τους. Λοιπόν, γιατί αν θυμίζω, αν γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω, παλιά εμάς μας αφήνανε ότι την πάνε να κλωτσίσουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, και όσο για τον Κύψελο, εγώ πιστεύω ότι δουλεύουμε κάθε μέρα με το coach. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα παράπονα τα παιδιά. Ίσα ότι λοιπόν, είναι πιστεύω επειδή μου ότι από τα παιδιά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα παράπονο. Έχει δώσει ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και δίνει. Το μόνο πρόβλημα, ξέρω εγώ, είναι ότι είμαστε, ξέρω εγώ, πάρα πολλά παιδιά και δεν ξέρει κάθε εβδομάδα ποιος επιλεκτικούς να επιλέξει. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δέχεται και αυτό μια πίεση. Πιστεύω στο τέλος να το κόψετε τον ημαπρώτη. Ορίστε. Πιστεύω να το κόψετε τον ημαπρώτη. Αλλά γιατί παραμονεύεται νέα της και οι υπόλοιποι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Θα δούμε. Έγινε. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Βασίλη Χαλκή. Καλή παρέμβαση. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης ο Χαλκής παίκτης, έτσι. Παίζει και ο αδερφός του Αδάμ εκεί. Ναι, και τα δύο αδέρφια. Τους είχαμε από πέρσι τα παιδιά, τα οποία και φέτος μείνανε στην ομάδα. Πάνε δύο-δύο αυτοί. Όπου πάει ο ένας, πάει και ο άλλος. Και αυτό καλό είναι. Για να φωνάζει ο Πέτρος μια φορά.
Ο Πέτρος είναι. Λοιπόν, πολύ καλός. Ο Πέτρος είναι από τους μπαμπάδες που δεν ανακατεύονται στο προσκήνιο, ανακατεύονται στο παρασκήνιο. Δηλαδή φωνάζει και ψελος, ολέ, ολέ. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Νάτος κι άλλος. Καλώς τον, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλώς τον, ναι. Πες μου. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα. Σε κατάλαβα, έλα, καλησπέρα, Θανάση. Λοιπόν, θα χαιρετήσω καταρχήν τους εκλογικούς καλεσμένους, πρώτα τον Βασίλη τον Πουκιόπουλο, με τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γεια σου, Βασίλη, τον Πουκιόπουλο. Και μετά τα άλλα τα παιδιά. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Λοιπόν, εύχομαι βέβαια στα παιδιά καλή επιτυχία και καλή πορεία στο Κύψελο. Ο Κύψελος ήταν μια ομάδα που εγώ από τη Φούλπορ πήγαινα κατευθείαν εκεί για προπόνηση, ας πούμε, με όλα τα παιδιά. Αλλά επειδή αναφέρατε λίγο με την κόρη του Βασίλη. Αναπόφευκτα, Θανάση, αναπόφευκτα. Για το μικρόβιο το δικό μου το ξέρεις. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές τους οποίους τους έφερε ο γενικός αρχηγός, οι οποίοι δεν ξέρω και εγώ τι ρόλο βαράνε, εσύ αν έφερες μόνο ένα όνομα κάλβα, αλλά μακάρι να ήταν ο μοναδικός. Αφού να φανταστείς, Βασίλη μου, ξεκάθαρα εφέτος, μάλλον η περσινή ομάδα, όπως το έχω πει, έκανε περίπατο με τις ομάδες που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά να φανταστείς μόνο ότι εφέτος για την Κόρινθο δεν έκανε ο Μπιτσάκος, δεν έκανε ο Φανής ο Ζάρκος, δεν έκανε ο Λαμπρογιώργος, δεν έκανε ο Δημητριάδης δεν και κάνουν όλοι αυτοί οι απίθανοι, οι οποίοι έχουν έρθει. Δεν ανήκουν αυτοί όλοι σε πλούστο γραφείο. Για μένα μάλλον να σου αναφέρω, θα την ακολουθώ πάντα εντός εκτός έδρα. Άλλο αυτό, εμείς την αγαπάμε το μας. Δικό μας. Λοιπόν, εσένα Βασίλη μου σου εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Έτσι. Και στα παιδιά καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Θανάση, ευχαριστούμε που πήρες. Λοιπόν, άλλος ένας φίλαδος που πονάει την ομάδα είναι ο Θανάσης Βατζόγλου, ο οποίος πραγματικά άρρωστος, ξεάρρωστος στην ομάδα εκεί μπροστά και Καλαμάτα και παντού και όπου πάει. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν παίχτες που μπορεί να επανδρώσουν την ομάδα μας. Υπάρχουν. Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το θεματάκι και να καλέσουμε τους εγώ απλώς να... κάτι ήθελα να πω, ναι, Βασίλη, να ότι παίρνοντας η ομάδα αυτή τη στιγμή παιδιά μέσα από τον νομό και ο κόσμος θα γίνει περισσότερο στο γήπεδο, διότι θα έρθουν οι συγγένεις, οι φίλοι. Θα έρθουν οι γνωστοί και οι φίλοι που λέμε μόνο, θα γεμίσει το γήπεδο, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και προς το συμφέρον της ομάδος και παικτικά, αλλά μετά μιλάμε και οικονομικά και όλα τα. Από διαιτησία, πώς πάμε, έχει βελτιωθεί εδώ στο νόμο μας η φετινή διαιτησία, παιδιά. Και στους τρεις απευθύνω, πιστεύει ότι θέλει και τον λόγο. Γιατί υπάρχει η προκατάληψη. Υπάρχει την προκατάληψη, υπάρχει και το άλλο δι της διαιτησίας. Έτσι δεν είναι. Αλλά μην κοιτάμε, όταν κοιτάμε τα έσχη που γίνανε χτες και προχθές στη Super League και στη Β κατηγορία και στην πιο κάτω, τι να περιμένουμε. Περιμένουμε. Νομίζω ότι πάμε καλά. Έτσι. Εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω ότι πάνε καλά φέτος οι διαιτητές μας. Δεν έχουμε πολλά παρατράγουδα εδώ πέρα. Όπως λες, απάνω Α Εθνική γίνονται χειρότερα και. Δεν είναι, παιδιά, πρώτα απ' όλα αποκλείουμε στο νομό μας το δόλο. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει δόλος. Ανικανότητα. Κακοί διαιτητές υπάρχουν. Όπως υπάρχουν οι καλοί και άριστοι. Αλλά δόλος νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε στο ελάχιστο. Λοιπόν, σ' ακούμε, coach. Κοίταξε, δόλος δεν υπάρχει. Όπως ένας παίχτης θα βρεθεί σε κακή μέρα, έτσι, θα βρεθεί έτσι, και ο διαιτητής. Έτσι, μην τα ζητάμε όλα από έναν άνθρωπο που πρέπει να σφυρίξει μέσα σε 30 δεύτερα μια απόφαση να πάρει. Λοιπόν, έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να τον στηρίξουμε όλοι. Και εμείς ποδοσφαιριστές, βέβαια. Πρώτα οι ποδοσφαιριστές και μετά και εμείς και οι προπονητές που είμαστε απ' έξω. Γιατί άμα αρχίσουμε και εγώ κάποιες στιγμές βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, γιατί και εγώ έχω παίξει μπάλα, ή μπορεί να δω μια φάση που δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι και με ποιο τρόπο θα το πεις. Γιατί άμα αρχίσεις και του λες διάφορα, λογικό είναι να σε στείλει άνθρωπο στην υγεία σας. Ναι, αλλά Παύλο μου, έχει σφυρίξει ο διαιτητής φάουλ. Γιατί πέφτετε όλοι απάνω στο διαιτητή, ρε παιδί. Δεν θα πάρει την απόφαση πίσω. Πιο πολύ δεν είναι για το φάουλ. Δεν είναι για το φάουλ. Για προηγούμενα σφυρίγματα. Είναι... για να πέσει πάνω στο διαιτητή σίγουρα δεν είναι μόνο ένα φάουλ. Εκτός αν είναι πολύ άδικη η απόφαση. Εντάξει, είναι πιο πολύ να δείξει ότι θα παίξει την έδρα, θα παίξει. Τίποτα να τον επηρεάσετε εκεί πέρα, τα κουκιά να τα σπέρνει. Πάντα αυτό είναι, αλλά ουσιαστικά κοίταξε να δει μετά. Σκέφτεσαι ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Κοίταξε, πλέον, όταν γίνεται σε λογικά πλαίσια. Και η διαμαρτυρία μέσα στο παιχνίδι είναι. Και το θέατρο μέσα στο παιχνίδι είναι. Εδώ χτες στην Κόρυδο μόλις. Ήταν στο 0-0 νομίζω. Και έπεφτε, λέω πάει, πέθανε αυτός. Και μου λέει δίπλα ο Δασκαλόπουλος ο Γιώργος ποιος.
σε δευτερόλεπτα του λένε, μου λέει, σηκώνεται. Και πραγματικά σηκώθηκε. Γιατί και ήταν και απαράδεκτος ο χθεσινός διαιτητής για μένα. Έκανε κακό σφυρίγματα και σε δύο ομάδες. Εντάξει, ας μην τους κρίνουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολη δουλειά που κάνουν. Ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες τώρα στις. Ναι, αλλά το σκέφτεσαι εσύ αυτό που το σκέφτονται και οι άλλοι. Οι παίκτες. Λες είναι δύσκολη δουλειά. Όταν πεις μέσα στο γήπεδο, θα πας όλα με το διαιτητή. Εντάξει, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που σκέφτονται λογικά, αυτό σκέφτονται. Ότι είναι μια δύσκολη δουλειά. Σίγουρα δεν έχουν κάποιο δόλο και δεν υποστηρίζουν κάποια ομάδα. Παίζουν αυτό που μπορούν, αυτό που ξέρουν, αυτό που έχουν μάθει. Και προσπαθούν για το καλύτερο. Δεν μπαίνει ένας διαιτητής μέσα για να σφυρίξει ό,τι να είναι. Μπαίνει για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα εντάξει, θα κάνει κάποια λάθη. Και οι ποδοσφαιριστές λάθη κάνουν. Έτσι. Δεν θα κάνουν οι διαιτητές. Θα κάνουν και οι διαιτητές. Θα κάνουν και οι κακή μέρα. Ναι. Οπότε ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να κάνουμε ένα πέσιμο στο διαιτητή. Από εκεί και πέρα, κάποιες φορές είναι αυτό που σου είπα και πριν. Παίζουν πολλά ρόλο, είναι η έδρα, είναι να δείξεις ότι. Σπύρο, είδες τι κάνουν οι πρωταγωνιστές. Μιλάω όλο με τους δύο πρωταγωνιστές εκεί μέσα στο γήπεδο και έχω παραμιλήσει εσένα. Γι' αυτό πες μας τώρα, οι φίλαθλοι του Κύψελου. Είναι πολύ, βοηθάνε, τι γίνεται. Μάλλον είναι περισσότεροι από το συνοικισμό, έτσι δεν είναι? Σχεδόν όλοι. Υποστηρίζουν όμως σε άλλα παιχνίδια και οι άλλες ομάδες, από τον Άρη παράδειγμα. Υποστηρίζουν τον Κύψελ όμως, όπως και αντίστροφα, όταν παίζει μια ομάδα του συνοικισμού εδώ. Βέβαια. Ωραία. Ο συνοικισμός είναι η γειτονιά. Για πες μας τώρα, γιατί σε παραμελήσαμε τώρα και θα λένε οι δικοί σου, το φίλο μας τον Σπύρο, τον αγνοήσαμε τελείως. Δεν πρέπει να σταματήσουμε. Εντάξει, πλάκα κάνω, το ξέρετε πολύ καλά. Ο συνοικισμός είναι η γειτονιά, ποδοσφαιρομάνα, όπως είπατε και εσείς. Σίγουρα και στους μεγαλύτερους που έχουν ζήσει άλλες καταστάσεις, υπάρχει μια περισσότερη αγάπη προς μια ομάδα, προς μια άλλη ομάδα. Αλλά έχουμε. Δημιουργήσει μια όμορφη πιστεύω κρικίδα, σχεδόν για τα δεδομένα του συνοικισμού με πολύ κόσμο. Κάνουμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα fan club του Κυψέλου. Ωραία, είναι αυτό, μου αρέσει. Ναι. Προχώρα το. Έχεις το λόγο για 5-10 λεπτά. Γελάει ο Παύλος. Ναι, είναι μια προσπάθεια που γίνεται ώστε να μαζέψουμε τους συνοικισμιώτες, ανεξαρτήτου ηλικίας. Κρατώντας όσο γίνεται κάποια στοιχεία βία ή όχι απ' έξω. Βεβαίως, βεβαίως. Την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη. Με τον ονόμα σιγά σιγά φτιάχνουμε τα πάνω μας προχωράνε. Βέβαια, θα φτιάξετε και γραφεία. Γιατί ξέρω ότι και το οικονομικό είναι μεγάλο πράγμα. Κάποιος θα το διαθέσει. Άμα σε ακούει κάποιος από το συνοικισμό που έχει την προθυμία και τη διάθεση να διαθέσει ένα μικρό, ας το πούμε, χώρο, όπως λέει και ο Σπύρος, να μπορεί να στεγαστεί η ομάδα fan club του Κυψέλου. Έχουμε και λίγο περίεργο όνομα. Ονομαζόμαστε Φαβέλα. Φαβέλα. Μας φέρνει την ιδέα το γήπεδο από μόνο του, όπως είναι χωροταξιακά τοποθετημένο με σπίτια γύρω-γύρω. Φαβέλα. Α, το Φαβέλα που είναι κάτω στη Βραζιλία. Έχει κάποια σχέση. Μπράβο, είδες. Είμαι λεξικό. Λοιπόν, για λέγε Σπύρο, συνέχισε. Θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα, να ξαναγυρίσω λίγο πίσω. Βεβαίως. Είναι μια καινούργια προσπάθεια που κάνουμε τους τελευταίους 14 μήνες, ώσπου να δώσουμε διαφορετικά πρότυπα λειτουργίας στην Ακαδημία. Επιλέξαμε από την αρχή και με τον κύριο Παπά συγκεκριμένα, τον προπονητή του παιδικού, να δουλέψουμε με παιδιά μικρότερης ηλικίας, ανεξάρτητας ποιες είναι οι ηλικίες του παιδικού. Ας πούμε, πέρσι ήταν 96, 97, 98. Εμείς από πέρσι είχαμε επιλέξει να δουλέψουμε με μικρότερα παιδιά, γεννηθεί στο 97. Ο σκοπός ήταν για να μην δημιουργήσουμε μια ομάδα μιας χρονιάς, αλλά να δουλέψουμε τα παιδιά στα 3 και 4 χρόνια, ώστε να πέσουν σε ηλικία, όπως πρέπει να είναι τα προπαρασκευαστικά τμήματα μιας ομάδας, ώστε να δώσουμε είτε παίκτες για το αντρικό, είτε και για άλλες ομάδες με την έννοια πάντα στο τοπικό χαρακτήρα. Η ίδια προσπάθεια ξεκίνησε και φέτος με τη συμμετοχή μας, όπως σας είπα, στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου Σάλας, που είναι μόνο καθόνομα ποδοσφαίρου Σάλας. Αυτό πότε θα γίνει το πρωτάθλημα, πότε θα ξεκινήσει? Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Αυτές τις μέρες έγινε και. Μήπως θυμάστε να μας πεις στις ομάδες, γιατί δεν έχω ενημέρωση. Πιάσε καδιάβαση το θέμα αυτό. Ναι, γνωρίζω ότι είχαν δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν 21 ομάδες στον νομό, θα γίνονταν δύο όμιλοι. Και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα επίσημη αίτηση συμμετοχής είχαν κάνει μόνο 7. 7, γιατί και πήρε μια παράδα και να γίνει κλήρωση φέτος. Υπό την αιγίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και νομίζω έχουν εκπαιδευτεί και διαιτητές. Και διαιτητές, άλλου είδους μπάλες, μικρότερες. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Τα παιδιά θα παίζουν σε γήπεδα 5x5.
μικρότερων διαστάσεων. Τα οποία θα επιλεγούν από την Ένωση, ποδοσφαιρικό σωματείο. Εμείς συγκεκριμένα δηλώσαμε από μόνοι μας, χωροταξιά κάποια κοντά σε εμάς είναι η Αθλούπολη. Δηλώσαμε την Αθλούπολη για τη βολή. Στην Αθλούπολη θα έχουν, επειδή είναι ο χώρος εκεί καλός, νομίζω θα είναι έδρα πολλών ομάδων. Πολλών ομάδων, βοηθάει πολύ στις μετακινήσεις. Έτσι. Γιατί, είναι και κοντινό το συνέμεση κόρυδο. Σημαντικά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστώ. Τώρα, στο τμήμα της Ακαδημίας, πέρα από τους προπονητές μας, έχουμε τμήμα διατροφής. Ασχολούμαστε, υπάρχει διατροφολόγος που κάνει σε 10χρονικά διαστήματα μετρήσεις στα παιδιά. Πιο πολύ το ενδιαφέρον μας πέφτει σε παιδάκια τα οποία είτε είναι, να το πω παχύστερα, κάνει λάθος, είναι λίγο παραπάνω από το κανονικό ή αυτά που για την ηλικία τους δεν έχουν υπέρβαρα. Πάρει την ανάπτυξη. Υπέρβαρα, ναι. Ή, και το... ή ακόμα και αυτά που τείνουν να γίνουν υπέρβαρα. Ναι. Διότι ξέρετε. Ο coach μου μίλησε για ποδόσφαιρο, ο παίχτης ο Παύλος, αλλά δεν θα παίξουν όλοι ποδόσφαιρο κάποια στιγμή. Αλλά ο σκοπός είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή και η σωστή άθληση. Αυτό που είπε και ο Παύλος νωρίτερα, ότι σε αυτές τις γενιές δεν υπάρχει άθληση σωστή. Παλιότερα είχαμε την Αλάνα που ήταν η πρώτη βάση. Καλά, η Αλάνα ήταν δεν λίπερα, υπάρχει ελεύθερα, σήμερα. Όλα ελεύθερα. Όπως για παράδειγμα σε μια κατηδία συζήτηση και με τον κύριο Παύλο, τον παπά που είχαμε. Λέει, αν είχα αυτά τα παιδιά πριν 10 χρόνια, θα ήταν πολύ καλύτερη ποδοσφαίριστα από ό,τι είναι σήμερα. Και τα βλέπεις και μεγάλα, ψηλά και την ηλικία τους και αυτά, αλλά δεν έχουν γυμναστεί. Προσπάθεια συνεχίζεται. Όπως σας είπα και πριν, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και προχωράμε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλο αυτό, γιατί είναι πάρα, πράγματι πάρα πολύ καλό αυτό που πάτε να κάνετε και θεωρώ ότι ο Κύψελος αυτή τη στιγμή, με αυτά που είπες σαν εκπρόσωπος της διοίκησης, βάζει τα γυαλιά σε μεγαλύτερες ομάδες, είτε θεωρητικά είτε πρακτικά, και μεγαλύτερων κατηγοριών, και θέλω να πω ότι είναι αξιοζήλευτη αυτή η προσπάθεια. Και καλό όλους εδώ, όχι μόνο τους συνοικισμιώτες, γιατί συνοικισμός δεν είναι μόνο η Κόρυδος, δεν είναι μόνο συνοικισμός η υπόλοιπη περιοχή της Κορίδου, τους καλώ όλους αυτή την προσπάθεια να την βοηθήσουν. Έστω με ένα ευρώ που λέει όμως, έστω να διαθέσουν κάτι. Γιατί αυτό γίνεται για τα νιάτα, για τα παιδιά. Και σήμερα που είναι επικίνδυνες οι καταστάσεις, πολύ εύκολα μπορεί κάποιο παιδί να πάει δεξιά, να πάει αριστερά και να έχουμε μετά τα άσπρα κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Λοιπόν, είδατε σιγά σιγά πόσο ωραία κύλησε η συζήτηση. Φάγαμε σχεδόν μία ωρίτσα και αφήσαμε ένα πεντάλεπτο να μας πείτε κάτι τελευταίο, ξεκινώντας από τον Παύλο τον Καρατζάουλου, τον τερματοφύλακα του Κυψέλου, τον βασικό, να σου πω βασικό. Όχι, γιατί θα ζηλέψει το παιδί, πώς το λέμε τον άλλον. Ο Σταμάτης. Ο Σωμίτης, ναι. Το οποίο τον έχετε πάρει από τον Αστέρα Κορίδου και είναι μεγάλο ταλέντο. Τον έχει εκπαιδεύσει ο Δημήτρης ο Δημόπουλος. Ο ψηλός. Λοιπόν, πες μας, Παύλο, τελειώνοντας, κάτι σαν ευχή, ποια είναι τα όνειρά σου προσωπικά, ποιες είναι οι προσδοκίες σου σαν ομάδα πλέον και ό,τι νομίζεις μπορεί να πεις που δεν μας το είπες απόψε στην εκπομπή μας. Στη συζήτησή μας, όχι η εκπομπή μας. Προσωπικά τώρα αυτό που είπες για προσωπικά όνειρα και τα σχετικά, εντάξει, σε μια εποχή δύσκολη που ζούμε, τα όνειρα είναι πολλά. Παρ' όλα αυτά, κοιτάμε πλέον τους στόχους που έχει η ομάδα. Οι στόχοι που έχουμε βάλει είναι να πάμε στο δυνατόν ψηλότερα. Όταν έχουμε τη στήριξη του ανθρώπου του κυρίου Κώστα του Κοντογιαννάκη, που στηρίζει την ομάδα, είπε και ο Σπύρος όλα αυτά που έχουν φτιάξει, θέλει να μαζέψει τον κόσμο στο γήπεδο, θέλει να μαζέψει τα παιδιά τουλάχιστον του συνοικισμού να έρθουν στην ομάδα. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα και λίγοι άνθρωποι πλέον το κάνουν. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της ομάδας, τουλάχιστον στο δικό μας κομμάτι, να μπορέσουμε να ανέβουμε κατηγορία, γιατί όχι και το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, δεν έχουμε... όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Να βοηθήσουμε την ομάδα να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί, γιατί είναι ουσιαστικά δική μας ομάδα. Αυτό. Είναι ομάδα του συνοικισμού, της προσφυγιάς και της εργατιάς. Πάμε στο Σπύρο τώρα, για να αφήσουμε τον Κώστα να κάνει την αποφώνηση, γιατί ξέρει και μιλάει πιο γρήγορα. Λοιπόν, Σπύρο, σ' ακούμε. Κάτι που δεν έχεις πει, κάτι σαν ευχή, κάτι που θέλεις να πεις και δεν έχεις πει. Στην εκπομπή μας τα πάντα όλα. Ωραία. Θα ήθελα να πω ότι εύχομαι να προχωρήσει αυτή η δουλειά που κάνουμε και εμείς και σίγουρα γίνονται και σε άλλες ομάδες.
άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Γιατί στις δύσκολες εποχές που έχουμε σήμερα σαν Ελλάδα, άμα θέλουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ, τοπικά, από τις γειτονιές μας, από τις ομάδες μας, από όλων των ειδών της ομάδες μας, αθλητικές, ποδοσφαιρικές, μπασκετικά, ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Και ο κόσμος να βοηθήσει, ο καθένας, όπως είπατε εσείς, είπατε για χρήματα πριν, δεν είναι τόσο τα χρήματα όσο... Αυτό, εγώ το είπα, δειγματολογικά το είπα, ένα ευρώ και κάτι οτιδήποτε. Αυτό είναι, δηλαδή, σημαίνει παρένεσή μου. Βέβαια, ναι. Να βοηθήσω. Δεν είναι το ένα ευρώ. Το παίρνω και το πάω λίγο παραπάνω με την έννοια ότι οι ομάδες... Και η γυναική ομάδα να φτιάξει, ρε. Γιατί όχι. Λοιπόν, βασικά, ο καθένας με αυτό που μπορεί, είτε σε ένα σωματείο, είτε ποδοσφαιρικό, είτε οτιδήποτε αθλητικό είναι βασικά η συζήτηση μας τώρα, να βοηθήσει ώστε να βρίσκουν διέξοδο τα παιδιά μας στον αθλητισμό και στην υγεία. Χώρος υπάρχει για όλους. Διάθεση, μόλις βρει. Και το λόγο έχει ο κόσμος. Βασίλης Κοκκιόπουλος. Αποφώνηση, γιατί μέσα θα μας φάνε οι σκηνοθέτες. Μάλλον το πήραμε σε ρί. Το πήραμε σε ρί, ναι. Το πήραμε σε ρί, αργήσαμε λίγο, αλλά το πήραμε σε ρί, όπως είπες. Λοιπόν, γιατί αργήσαμε γι' αυτό. Εγώ βλέπω ότι και όλος ο κόσμος εδώ πέρα στο συνοικισμό, αλλά και στην Κόρινθο βλέπουν ότι φέτος γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο Κύψελο. Έχει ξεκινήσει από πέρσι, σε όλα τα επίπεδα, εντάξει, από μικρούς μέχρι μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος και ο στόχος της ομάδος της μεγάλης θα είναι να βγει πρωταθλήτρια ή να πάρει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις που οδηγούν στην Α κατηγορία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας στόχος από τον πρόεδρο που αν υλοποιηθεί σιγά σιγά θα φτάσουμε μέχρι το αποθετό αποτέλεσμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουμε στο γήπεδο κάθε Σάββατο που παίζουμε και καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν παλιά που αγαπούσαν τον Κύψελο και οι οποίοι είχαν αποτραβηχτεί, τώρα σιγά σιγά έρχονται, βλέπουν την ομάδα, ευχαριστιώνται το ποδόσφαιρο που βλέπουν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι, παράδειγμα, παίξαμε εδώ πέρα, βάλαμε, δεν θέλω να πω την ομάδα, και ευχαριστηθήκαν αυτό που βλέπανε, το είπανε έξω και ξαναήρθαν το άλλο Σάββατο και θα ξανάρθουν. Και προχθές που παίξαμε στο Λέχιο πάλι, είδα ανθρώπους οι οποίοι και μεγάλη σε ηλικία, οι οποίοι ακολουθήσαν την ομάδα δίπλα στον. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Τσιλί, μ' ακούς? Ποιος κύριος? Είμαι ο Ανδρέας Στοτόμης. Καλησπέρα. Έλα, κύριε Ανδρέα. Σ' ακούμε. Θα ήθελα να μιλήσω για τον κόουτς, τον κύριο Βοχιόπουλο, ο οποίος είναι άξιος προπονητής και τιμάται ο σύνεχος προπονητών με τη συμπεριφορά του και με την απόδοση του σαν προπονητής και συγχαρητήρια στον άνθρωπο που θα αναστήσει τον Κύψελο, τον κύριο Κοντογιαννάκη, που είναι και φίλος μου. Και πιστεύω ότι με αυτά που ακούω, ο Κύψελος θα είναι, επειδή είναι στην καρδιά της Κορέφου, θα γίνει πάλι η ομάδα που θα βγάλει πολλούς παίκτες. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο. Επειδή σας ακούω συνέχεια σε όλες τις εκπομπές και συνέχεια μιλάτε για τα παιδιά που έχουν έρθει στην Κόρυθο και η προσπάθεια που έχει γίνει. Τα παιδιά αυτά, για να επιλεχθούν και να έρθουν στην Κόρυθο, κάτι αξίζουν και δεν νομίζω ότι πρέπει συνέχεια να λέμε εναντίον των παιδιών αυτών. Πράγματι υπάρχουν ταλέντα στην κορυφαία. Δέχομαι ότι δεν έχουν γίνει σωστές κινήσεις. Από εκεί πέρα, ξέρετε, για μένα αυτό είναι το ταλέντο. Αυτό που δουλεύει παραπάνω και εκτός γηπέδου. Αυτό που μπορεί να έχει τιμική δύναμη και κατάσταση να ανέβει κατηγορία. Γιατί ταλέντο δεν είναι να έχει μόνο το μυαλό στην μπάλα, όπως οι παλέμαχοι την έχουν στο μυαλό την μπάλα. Το σώμα του εγκατέλειψε. Το ίδιο και για μικρά παιδιά. Το να ανέβει κατηγορίες δεν είναι έτσι εύκολο. Οπότε πρέπει να μην κάνουμε το λάθος, όπως διώξαμε τον Βαρδινό Βαρδινογιάννη από την Κόρυφη και τους Βαρδινογενώσεις που πληρώναν με διάφορα λάθη, να τιμάμε, όπως έχετε πει και εσείς, τον κύριο Μπεθάνη, και αν τυχόν γίνουν λάθη να τα διορθώνουμε. Επίσης πιστεύω ότι η Κόρυφη το Δεκέμβρη πρέπει να αλλάξει λόγω της κατάστασης που επικρατεί για τη Β' Εθνική και να πάρει κάποιους πιο έντονους παίκτες, έτσι, όχι να καταλήξει τους μικρούς. Απλά ήθελα να εκφράσω και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο Κοκκιόπουλο, ο οποίος θα κάνει σωστή δουλειά και αποδίδει και βλέπετε και την ομάδα που σου πηγαίνει καλά. Και θα ήθελα να δώσω και πάλι στις καρδιές στον κύριο Κοντογιαννάκη και στους κυρίους που κάνουν προσπάθεια αυτή να κάνουν μέσα στο Κύψελο με τη συνεργασία της Αθλούπολης, γιατί είναι πράγματι ένα κέντρο που έχει γήπεδα και μπορούν να βγουν μικρά παιδιά, να βγάλουν παίκτες και προς τα πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή έκταση. Καλό βράδυ, Αντρέα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Λοιπόν, τελειώνουμε, κύριε προπονητά. Βασίλη Κοκκιόπουλε. Τελειώνοντας, τίποτα, να ευχηθούμε όλοι στο τέλος της σεζόν
να, ο Κύψελος να στεφθεί πρωταθλητής και να γίνουν οι προσδοκίες όλου του συνοικισμού πραγματικότητα. Και εγώ από την πλευρά μου εύχομαι να ευοδοθούν και να υλοποιηθούν οι στόχοι σας. Λοιπόν, εδώ αγαπητοί μας φίλοι, μία ωρίτσα μαζί, περάσαμε, για πότε πέρασε δεν το καταλάβαμε. Είχαμε μια συζήτηση, μια κουβέντα εδώ με τα παιδιά για τον Κύψελο Κορίνθου, την ποδοσφαιρομάνα, την Κυψέλη του ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ τον Παύλο τον Καρατζάγλου, τον Βασίλη τον Κογιόπουλο, τον Σπύρο τον Καρατζή, που είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας πούν δύο λόγια για την ιστορική αυτή ομάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, την εκπομπή που αγαπήσατε και αγαπάτε και θα αγαπάτε. Την εκπομπή μας τα πάντα όλα. Καλό βράδυ.